Η Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου Φίλεως ιδρύθηκε πριν από 21 χρόνια για να προάγει, να προβάλλει και να διαδώσει το ελαιόλαδο, τη χρήση του, από επιστημονική, διατροφική, πολιτιστική πτυχή και κάνει δράσεις προβολής και προώθησης προκειμένου και τόσο ο Έλληνας καταναλωτής όσο και στις διεθνείς αγορές να προβάλλουμε το ελληνικό ελαιόλαδο και την διατροφική του αξία. Για 4 συνεχή χρόνια διοργανώνει ένα διεθνή διαγωνισμό ποιότητας του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με την ονομασία Κότινος και στην ημερίδα που διοργανώθηκε σήμερα έγινε η απονομή των βραβείων στις διακριθέντες του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Το ελαιόλαδο έχει μια πολύ συγκεκριμένη μέθοδο οργανοληπτικής αξιολόγησης και ποιοτικής ανάδειξης του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου που λέγεται panel test. Ο διαγωνισμός μας είναι ο καλύτερος διαγωνισμός που μπορεί να αξιολογήσει σωστά τα παρθένα ελαιόλαδα, δεδομένου ότι τηρεί τις προδιαγραφές του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου που εδρεύει στη Μαδρίτη. Γίνεται από αξιολογητές που είναι από αναγνωρισμένα και διαπιστευμένα εργαστήρια της χώρας μας. Μέσα από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκαν τα καλύτερα ελαιόλαδα, τα οποία βραβεύτηκαν με διάκριση χρυσή, αργυρή και χάλκινη διάκριση. Και παράλληλα, επειδή υπήρχαν αρκετά ελαιόλαδα με πολύ καλά χαρακτηριστικά, θετικά χαρακτηριστικά, δόθηκαν και έπαινοι, αντίστοιχοι έπαινοι. Πρόσφατα, πριν από μερικές εβδομάδες, δημοσιεύθηκε στον Bloomberg μία έκθεση η οποία αναφέρεται στην κατάταξη πάνω από 180 χωρών διεθνώς όσον αφορά το δίκτυο υγείας. Ο δίκτυος υγείας, ο υπολογισμός του δίκτυου υγείας αυτού βασίζεται καταρχήν στο προσδόκιμο επιβίωσης, δηλαδή στο πόσα χρόνια προσβλέπει να ζήσει ένα νεογέννητο κατά μέσον όρο. Και αυτός ο δίκτυος επίσης συνεκτιμά σε ένα μικρό ποσοστό στη χώρα στην οποία αναφέρεται την παχυσαρκία, το επίπεδο παχυσαρκίας, το πόσο πολύ ασκούνται οι κάτοικοι της χώρας αυτής, τη ρήπαση του περιβάλλοντος, την προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή. Πρώτη σε κατάταξη στην Ευρώπη, όπως αναφέρει αυτή η έκθεση, είναι η Ισπανία και δεύτερη η Ιταλία. Η Ελλάδα στην κατάταξη αυτή το 2019 κατέχει την 26η, ναι, 26η θέση και αναφέρει η έκθεση ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχασε 6 πόντους στη βαθμολόγηση αυτή, δηλαδή το 2017 η Ελλάδα ήταν στην 20η θέση, ενώ το 2019 είναι στην 26η. Νομίζω ότι η ανάπτυξη δεν είναι μόνο επενδύσεις, αλλά η ανάπτυξη βασίζεται και στην υγεία ενός λαού. Και αυτοί οι δείκτες, όπως παρουσιάζεται από τον Bloomberg, σημαίνουν πάρα πολλά, κουρούν ένα κίνδυνο, ένα κόδωνα κινδύνου, και νομίζω επιτέλους ότι κάποιος θα πρέπει να ασχοληθεί και με την υγεία, τη δημόσια υγεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα. Είμαστε στο Metropolitan Expo, στη μεγαλύτερη έκθεση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου έχει αρκετούς εκθέτες και σημαντικό είναι ότι είναι ένα κοσμογονικό γεγονός, γιατί εκθέτουν, αλλά και οι καταναλωτές μαζεύονται με buyers οτιδήποτε για να δούνε νέα προϊόντα. Η Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μιζέρια. Βλέπετε ότι υπάρχει ανθοφορία, ότι υπάρχουν μικροί παραγωγοί που προσπαθούν να εκθέσουν τα προϊόντα τους και η μικρή παραγωγή είναι αγωγή και αρρωγή της ελληνικής οικονομίας, ένα από τους τρεις πυλώνες του αγροδιατροφικού τομέα. Η Έλαγον για 4η συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται στην Food Expo, προβάλλει τα προϊόντα της, έχει βραβευμένα ελαιόλαδα, έχει μονοποικιλιακά μέλια, τα ελληνικά πέστο, τα οποία συνοδεύουν διάφορα ποτά
καθώς επίσης και λόγω της κυκλικής οικονομίας και της αηφόρου ανάπτυξης, έχει κάνει τα σαπούνια της με το παλιό ελαιόλαδο. Η Έλαγον σήμερα βραβεύτηκε με αργυρό βραβείο στα βραβεία Κότινος. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας σε μια δύσκολη και ελαττωματική χρονιά να διακρίνονται τα ελαιόλαδά μας. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι η ομάδα, η συνεργασία αυτή της Έλαγον έχει κάνει ισχυρά βήματα, μικρά στην αρχή και με μεγάλο βηματισμό τώρα. Στηρίζουμε την μεσογειακή διατροφή και με την Έλαγον Olive Oil at Honey School πηγαίνουμε σε διάφορα σχολεία όπου μεταλαμπαδεύουμε γνώση στα μικρά παιδιά. Είναι οι επόμενοι καταναλωτές του υγιεινού τρόφιμου. Ονομάζομαι Γιώργος Δήμας, είμαι τυποποιητής ελαιολάδου και παραγωγός ελαιολάδου. Το ελαιόλαδο για μας ήταν μια ευκαιρία μέσα στην κρίση για να βρούμε τις ρίζες μας, να παράξουμε ένα προϊόν το οποίο είναι παρεξηγημένο στο εξωτερικό, το ελληνικό ελαιόλαδο. Κάνουμε τυποποίηση από το 2011. Έχουμε πάει αρκετά καλά, έχουμε αρκετές βραβεύσεις. Σήμερα βραβευθήκαμε με το ελαιόλαδό μας, το ΛΑΣ από τη Λακωνία, με το χάρκινο μετάλλιο. Ελπίζουμε πως οι επόμενες χρονιές θα είναι ακόμα καλύτερες για την επιχείρησή μας, φέρνοντας πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Καλησπέρα σας, λέγομαι Σάρα Ευθυμίου. Έχουμε το κτήμα Ευθυμίου, παράγουμε το ωραίο νετολικής γης. Είναι λαλάδι από κοροναϊκή ποικιλία και προέρχεται από το θέρμο Ιτωλακαρνανίας. Δραστηριοποιούμεθα τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά η εταιρεία είναι και η παράδοση της οικογένειας στα 90 χρόνια. Σημαίνει ανανέωση, σημαίνει τρόπος ζωής, σημαίνει ο απόλυτος πλούτος αυτής της ελλαδικής γης και ένα προϊόν το οποίο προσφέρεται στο τραπέζι κάθε οικογένειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με όλα του τα εχνοστοιχεία, όλες του τις πολυφενόλες, που είναι ό,τι καλύτερο για την υγεία του ατόμου. Ονομάζομαι Αγγελική Νικολάου, προερχόμαστε από τα Μέγαρα, Αττικής. Εκπροσωπούμε ένα ελαιοτριβείο και μια οικογενειακή επιχείρηση που δεσπόζει στο Μεγαρικό Κάμπο από το 1875. Η επικρατούσα ποικιλία είναι η Μεγαρίτικη, παράγουμε ελαιόλαδο, τυποποιούμε ελαιόλαδο και παράγουμε και παραδοσιακά σαπούνια από ελαιόλαδο τα τελευταία 2 χρόνια. Το ελαιόλαδο είναι το βασικό προϊόν που παράγουμε και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς πρέπει να παράγεται ένα καλό ελαιόλαδο από πολύ καλό και φρέσκο ελαιόκαρπο, καθώς όπως καταλαβαίνετε έχουμε γεννηθεί μέσα σε αυτό το χώρο. Βασική προϋπόθεση για να παραχθεί ένα ποιοτικό προϊόν, ένα ποιοτικό ελαιόλαδο, είναι ο ελαιόκαρπος να είναι ολόφρεσκος και υγιής, κυρίως υγιής. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία δεν είναι πολύ δύσκολη. Χρειάζεται ένας βασικός εξοπλισμός που να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Και από εκεί και πέρα όλη η διαδικασία θέλει πολύ αγάπη και πολύ στοργή. Δεν είναι δύσκολο να παράγει κάποιος πολύ καλό ποιοτικό ελαιόλαδο, αρκεί να βασιστεί σε κάποιους βασικούς κανόνες που αφορούν την ορθή καλλιέργεια, την ορθή παραγωγή, την ορθή διαδικασία, και από εκεί και πέρα ένα ποιοτικό προϊόν είναι εύκολο να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Είμαι ο Γιώργος Καραμήτρος από το Μεσενικόλα Καρδίτσας, από την Ινοπία Winery Μεσχέ Νικολά. Το χωριό μου βρίσκεται στην Καρδίτσα, όπως είπαμε, στη λίμνη Πλαστήρα. Είμαστε σε υψόμετρο 800 μέτρα και κυρίως ασχολούμαστε με τις ελληνικές ποικιλίες, με τις ποικιλίες του τόπου μας. Όπου είναι κύρια ποικιλία είναι το Μαύρο Μεσενικόλα. Υπάρχει βέβαια και ο Λιμνιώνας, που είναι και αυτό στην τοπική ποικιλία, και το Μπατίκι. Επίσης καλλιεργούμε μαλαγουζιά, σύρτικο, κάποιες διεθνείς ποικιλίες, σαρντονέ, σειρά, καπερνέ σοβινιόν. Αλλά η κύρια στόχευση του ενοπίου είναι οι ντόπιες ελληνικές ποικιλίες. Θεωρούμε ότι με αυτές μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να ανοίξουμε τους ορίζοντες μας και να έχουμε μια εξωστρέφεια, τέλος πάντων, με τις γηγενείς ποικιλίες. Καλησπέρα, ονομάζομαι Κομίνη Σοφία. Έχουμε έρθει από το νομό Θεσπρωτείας σήμερα εδώ στην έκθεση με αρωματικά φυτά, βιολογικά αρωματικά φυτά και βότανα. Έχουμε περίπου 36 κωδικούς αρωματικά φυτά. Κάποια από αυτά είναι το τσάι του βουνού, η ρίγανη, το θυμάρι, το μελισσόχορτο, η λουίζα, η λεβάντα, η λεδανιά,
Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά, να μην τα ρυθμίσω όλα τώρα. Έχουμε επίσης 6 νέα προϊόντα, 6 μίξεις βοτάνων, κάποια herbs και blend που έχουμε φτιάξει. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι τόσο από βιολογικά είναι και χειροποίητα. Είμαστε μια οικογενειακή επιχείρηση και είναι χαρά μας που είμαστε εδώ στην έκθεση. Παπαζηλάκης Χρήστος, Ευρωφάρμα Βιομηχανία Γάλακτος, ιδιοκτήτης. Συμμετέχουμε και φέτος στην Διεθνή Έκθεση Food Expo στην Αθήνα με σκοπό να παρουσιάσουμε τα προϊόντα μας, την προέλευσή μας, αλλά και να αναζητήσουμε την τύχη μας στις αγορές του εξωτερικού. Όσον αφορά τα νέα προϊόντα που έχουμε να δείξουμε, είναι το φρέσκο γάλα από τις μικρόσωμες αγελάδες Jersey, ένα γάλα πλούσιο σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και α2 πρωτεΐνη γάλακτος. Ένα γάλα που εκτρέφεται μόνο στη δική μας φάρμα, από αγελάδες που ζουν δηλαδή στη δική μας φάρμα, εφιαλώνεται στο εργοστάσιο και προσφέρεται αυθημερών στα μαγαζιά και τα σούπερ μάρκετ.